Η ανίχνευση βακτηριακού DNA στο ασκητικό υγρό αποτελεί ένα ανεξάρτητο δείγμα σε ασθενείς που επέζησαν από επεισόδιο αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδος. Θα παρουσιάσει η κυρία Ηλιάνα Μάνη, Γεωργία Βριώνη, Εμιλία Χατζηγιάννη, Θόδωρος Αλεξόπουλος, Λαρίσα Βασίλειεβα, Αθανασία Τσιρίγκα, Κωνσταντίνο Τσιάμις, Αθανάσου Τσακρής, Σπιοκύριος Ντουράκης και η κυρία Αλεξοπούλου. Παρακαλώ πολύ, κυρία Μάνη. Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας, να ευχαριστήσω την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ύπατος για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης εργασίας. Λίγα λόγια εισαγωγικά. Είναι ευρέως γνωστή η υψηλή θνητότητα της αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας, τόσο κατά το οξύ επεισόδιο, όσο και κατά την παρακολούθηση, με τη θνητότητα έτους να φτάνει το 50-70%. Είναι επίσης γνωστό ότι οι καλλιέργειες του ασκητικού υγρού είναι αρνητικές σε τουλάχιστον 25% των ασθενών, με το ποσοστό να αυξάνεται μέχρι και 70% σε ορισμένες σειρές. Το βακτηριακό DNA έχει εκτενέστατη βιβλιογραφία στην κύρωση, τόσο ως δείκτης βακτηριακής μετατόπισης, καθώς ανιχνεύεται σε υψηλά ποσοστά ασθενών, ακόμα και χωρίς λίμωξη, και συσχετίζεται με τη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση, αλλά και με συμβάματα οξείας ρήξης της αντιρρόπησης. Συγκεκριμένα για την αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα, έχει μελετηθεί τόσο ως μέσο για την βελτίωση της ευαισθησίας για την ταυτοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών, με ευαισθησία και ειδικότητα που έχουν σημαντική διακύμανση στις διάφορες μελέτες, ανάλογα με την PCR που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και ως δείκτης πρόγνωσης. Στην τελευταία περίπτωση δεν υπήρξε συσχέτιση με την έκβαση στις περισσότερες μελέτες. Αυτό που διαφοροποιεί τη δικιά μας μελέτη και εκεί που βρήκαμε το κενό στη βιβλιογραφία είναι ότι μόλις τρεις συγγραφείς χρησιμοποίησαν συγκεκριμένα πολυπλεκτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και μάλιστα σε ιδιαίτερα μικρό αριθμό ασθενών με αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα. Έτσι λοιπόν το πρωτεύον σημείο της μελέτης μας ήταν να αξιολογήσουμε το βακτηριακό DNA στον ασκήτη ως δείκτη πρόγνωσης της θνητότητας είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά την αντιμετώπιση του επεισοδίου της αυτόματης βακτηριακής και δευτερευόντως να αξιολογήσουμε την ευαισθησία και την ειδικότητα μιας ευρέως διαθέσιμης μοριακής μεθόδου για την ταυτοποίηση παθογόνων στην αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα. Έτσι λοιπόν πρόκειται για μια προοπτική μελέτη καταγραφής από τον 9ο του 17 μέχρι τον 5ο του 20, στην οποία συμπεριλάβαμε 55 ασθενείς με αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα και ως ομάδα ελέγχου 36 ασθενείς με μια αντιροπούμενη κύρωση, σταθερούς, χωρίς οξύ σύμβαμα, που προσήλθανε προς εκενωτική παρακέντηση. Για τη διάγνωση της αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας χρησιμοποιήσαμε το όριο των 250 οδοτερόκλων στην ασκήτη, εν απουσία άλλης ενδοκυλιακής λίμωξης ή φλεγμονής, ενώ να τονιστεί ότι αποκλείστηκαν ασθενείς με βακτηριοασκήτη, δευτεροπαθή περιτονίτιδα ή πολυμικροβιακές λίμωξεις. Όπως επίσης και όλοι οι ασθενείς με κακοήθεια ύπατος ή εξωυπατική και τα σημαντικά αίτια νοσοκαταστολής. Συγκεκριμένα γιατί διακολουθήσαμε σε όλους τους ασθενείς, κάναμε διαγνωστική παρακέντηση κατά την προσέλευση πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας και επί αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας επαναλάβαμε στις 48 ώρες για έλεγχο ανταπόκρισης και μετά την αποδρομή του επεισοδίου. Αυτό το σημείο το θέσαμε ως ημέρα 7. Για την καλλιέργεια της ασκητικής συλλογής, λέγαμε 10 ml ασκητικού υγρού σε έκαστο φιαλίδιο αναερόβιας και αερόβιας καλλιέργειας ΜΑΚΤΕΚ. Ενώ για την PCR συγκεκριμένα, το ασκητικό υγρό της πρώτης παρακέντησης φυλάχθηκε στους μείον 80 μέχρι τη διενέργεια της PCR. Το αντιδραστήριο που χρησιμοποιήσαμε ήταν το SEPTIFAST, το οποίο συγκεντρώνει τα εξής ελκυστικά κατ' εμάς χαρακτηριστικά κατά το σχεδιασμό της μελέτης. Πρώτον, ανιχνεύει μεγάλο εύρος γραμ θετικών, γραμ αρνητικών παθογόνων αλλά και μυκήτων, με το όριο ανίχνευσης να είναι τα 30 CFU για τους περισσότερους μικροοργανισμούς. Έχει μικρό χρόνο στο αποτέλεσμα, 5 με 6 ώρες, και το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό είναι η ελάχιστη ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση. Άρα μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης. Και περνώντας τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι οι θετικές καλλιέργειες παρατηρήθηκαν σε ένα 53% των ασθενών. Το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 33% στη μοριακή μέθοδο. Η ειδικότητά της, βέβαια, σε κάθε περίπτωση ήταν υψηλή, καθώς κανένας ασθενής από την ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε
θετικά αποτελέσματα στη μοριακή μέθοδο. Η συνδυασμένη ευαισθησία των καλλιεργειών και της PCR έφτανε σχεδόν το 60%. Όσον αφορά τώρα τα παθογόνα που απομονώθηκαν, με τις συμβατικές καλλιέργειες, κατά πλειοψηφία απομονώθηκε κολοβακτηρίδιο σε ένα ποσοστό 40%, ενώ αντίθετα στη μοριακή μέθοδο τα είδη στρεπτοκόκκου ήταν τα συχνότερα απομονούμενα παθογόνα, ακολουθούμενα από το κολοβακτηρίδιο σε ένα ποσοστό 25%. Όσον αφορά τώρα τη συμφωνία των δύο μεθόδων, στους 29 ασθενείς με αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα και θετική καλλιέργεια ασκητικού υγρού, η μοριακή μέθοδος ήταν επίσης η συμφωνία των δύο μεθόδων, παρατηρήθηκε σε 13 ασθενείς. Από αυτούς, η συμφωνία είχαμε σε δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση απομονώθηκε εντερομπάκτερ κλοάκα στη μοριακή μέθοδο έναντι κολοβακτηριδίου στην καλλιέργεια και στην άλλη εντερόκοκος φικάλης στην καλλιέργεια έναντι είδους στρεπτοκόκκου στη μοριακή μέθοδο. Σε τρεις ασθενείς με αρνητική καλλιέργεια, η μοριακή μέθοδος ήταν θετική και σε αυτή την περίπτωση τα υπεύθυνα παθογόνα ήταν δύο είδη στρεπτοκόκκου και ένα εντερομπάκτερ κλοάκα. Συγκρίνοντας τώρα ασθενείς με θετικές και αρνητικές καλλιέργειες ασκητικού υγρού, βλέπουμε ότι ασθενείς με θετικές καλλιέργειες έχουν σαφώς βαρύτερη υπατική νόσο, όπως καταδεικνύουν τόσο τα σκορ MELD και CHILD-Q, όσο και η επίπτωση της οξείας επικρονίας υπατικής ανεπάρκειας και της εγκεφαλοπάθειας. Σημαντικά εντονότερη είναι και η φλεγμονώδης αντίδραση τόσο στο αίμα όσο και στο ασκητικό υγρό. Αναφορικά με τη θνητότητα, η διαφορά που παρατηρείται αφορά τις 7 ημέρες. Περνώντας τα αποτελέσματα για το βακτηριακό DNA, βλέπουμε ότι και εδώ, κατά απόλυτο αριθμό, η υπατική νόσος είναι όντως βαρύτερη στους ασθενείς με θετικό βακτηριακό DNA, όμως οι διαφορές αυτές δεν αγγίζουν τη στατιστική σημαντικότητα. Μια τάση υπάρχει μόνο για την επίπτωση της υπατικής εγκεφαλοπάθειας, με ένα ποσοστό 82% στην ομάδα του θετικού βακτηριακού DNA, ενώ αντίστοιχα αποτελέσματα που δεν αγγίζουν τη στατιστική σημαντικότητα παρατηρούνται για τη φλεγμονώδη αντίδραση στο αίμα και τον ασκήτη. Εντυπωσιακά εδώ παρατηρούμε ότι όταν αποδράμει το οξύ επεισόδιο, ασθενείς με αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα έχουν υψηλότερη θνητότητα στις 30 ημέρες. Αυτό διαγραμματικά το βλέπουμε και στις καμπύλες Kaplan-Meier. Καμία διαφορά στους ασθενείς με θετικές ή αρνητικές καλλιέργειες. Αντίθετα όμως, στους ασθενείς που επιζούν του οξέως επεισοδίου, 47 δηλαδή από τους 55, βλέπουμε ότι η παρουσία βακτηριακού DNA στον ασκήτη σχετίζεται με δυσμενέστερη επιβίωση στις 30 ημέρες. Προσπαθώντας να δούμε σε τι διαφοροποιεί αυτούς τους ασθενείς, βλέπουμε ότι την ημέρα 7, στην εισαγωγή μάλλον, το MELD score δεν διαφέρει, όπως δεν διαφέρει και το MELD score την ημέρα 7. Ούτε βέβαια διαφέρει η διαφορά μεταξύ MELD score την ημέρα 7 και μεταξύ της εισαγωγής των ασθενών. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στις δείκτες φλεγμονώδους αντίδρασης με τους ασθενείς με θετικό βακτηριακό DNA να έχουν υψηλότερους λόγους πολυμορφοπύρινα προς λιμφοκύτταρα αίματος, όπως και πολυμορφοπύρινα προς λεπτά αιμοσφαίρια αίματος. Στη μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση για τις 7 ημέρες, βλέπουμε ότι οι μόνοι δείκτες που σχετίστηκαν ανεξάρτητα με την δεσμενή έκβαση ήταν το MELD score και η φλεγμονώδης αντίδραση εκφραζόμενη ως αντιδρόσα πρωτεΐνη. Οι καλλιέργειες του ασκητικού υγρού ή η PCR δεν είχαν καμία επίπτωση στα αποτελέσματα. Αντίθετα, για τις 30 ημέρες, μελετήσαμε δύο μοντέλα και στις δύο περιπτώσεις οι μόνοι ανεξάρτητοι δείκτες ήταν ο λόγος πολυμορφοποίηση προς λιμφοκύτταρα αίματος και το θετικό βακτηριακό DNA στον ασκήτη. Όταν μάλιστα συνδυαζόταν με θετική καλλιέργεια ασκήτη, ο σχετικός κίνδυνος αυξανόταν ακόμα περισσότερο, διπλασιαζόταν ουσιαστικά. Συμπερασματικά λοιπόν, η μοριακή μέθοδος ανίχνευσης βακτηριακού DNA δεν υπερέχει της συμβατικής καλλιέργειας για την ταυτοποίηση παθογόνων στην αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα. Κατά το οξύ επεισόδιο, οι παράγοντες που καθορίζουν την πρόγνωση είναι η βαρύτητα της συμβατικής νόσου και η σε αντιδρόσα πρωτεΐνη που εκφράζει τη φλεγμονώδη αντίδραση. Ενώ βλέπουμε ότι μετά την αποδρομή της λίμωξης, οι ασθενείς με θετικό βακτηριακό DNA παρουσιάζουν και υψηλότερο MELD score, τάση μάλλον για υψηλότερο MELD score, αλλά σημαντικά υψηλότερη φλεγμονώδη απάντηση. Τέλος, η παρουσία θετικού βακτηριακού DNA σχετίστηκε με δυσμενέστερη πρόγνωση μετά την αντιμετώπιση της αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Συγχαρητήρια. Πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή παρουσίασή σου.
Πραγματικά η αυτόματη βακτηριακή έχει υψηλή θνητότητα και μας απασχολεί όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μιμίδη, θέλετε κάποια ερώτηση, γιατί έφτασε ο χρόνος που πρέπει να κλείσουμε. Νομίζω ότι είναι μια εισήγηση. Συγχαρώ πρώτα απ' όλα την Ιλιάνα. Ήταν μια καταπληκτική εισήγηση. Φαίνεται η πολλή δουλειά είναι ξεκάθαρη από πίσω από αυτό το πράγμα. Το παρουσίασε και πολύ όμορφα. Είναι μια δουλειά η οποία νομίζω σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και φαντάζομαι κάποια στιγμή θα βρεθούμε κοντά να αποφέρουμε το καλό με τις, όταν βρισκόμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον. Μετά τη συνεδρία μπορούμε να μιλήσουμε. Δυστυχώς τώρα ο χρόνος πιέζει. Ιλιάνα, θα ήθελα πραγματικά να σου ρωτήσω κάποια πράγματα. Συγχαρητήρια και από άλλους, εδώ βλέπω από το chat. Θα πρέπει όμως να σταματήσουμε εδώ για να δώσουμε την ευκαιρία και το μικρόφωνο στους επόμενους. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Χούντα, μπορείτε να κλείσετε, νομίζω. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Νομίζω είμαστε μέσα στο χρόνο, δεν θα μας μαλώσει ο πρόεδρος της ΕΙΜΗ. Εύχομαι καλή συνέχεια των εργασιών για σήμερα και αύριο. Ευχαριστώ πολύ όλους τους παρουσιαστές που έπαιρναν τις παρουσιάσεις τους και εσάς, κύριε Μιμίδη. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα σε όλους.